των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, το Θεό φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε. Πρέδρε με Χριστό το Θεό, σωθήνε τα συχάσιμο. Ορκίζομαι! Να φυλά το πίστη! Στην πατρίδα! Στην παγωγή της στο Σύνταγμα! Στους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Στους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Υποταγήνει στους ανωτέρους μου! Υποταγήνει στους ανωτέρους μου! Να εκτελώ προθήμος! Να εκτελώ προθήμος! Και άνευα τη λογίας! Και άνευα τη λογίας! Μας διαταγάστο! Να υπερασπίζω! Με πίστη και αφοσίωση! Μέχρι της τελευταίας γρανίδος του αίματός μου! Τα σημαίας! Να μην τα σε εγκαταλείπω! Μη δεν αποχωρίζομαι! Ποτέ από αυτόν! Να φυλάτω δε ακριβώς! Τους στρατιωτικούς νόμους! Και να διάγω ευγένη! Ως πιστός! Και φιλότιμος στρατιώτης! Νέοι οπλίτες, κληθήκατε να εκπληρώσετε το υπέρτατο καθήκον προς την πατρίδα μας, που είναι η στρατιωτική σας θητεία. Η κατάταξή σας στις τάξεις των ολόκληρων δυνάμεων είναι συνταγματική επιταγή και κοινωνικό καθήκον, αλλά συνάμα τιμή να επενδύσετε την πατρίδα. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για εσάς και τις οικογένειές σας. Ξεκινά μια σημαντική περίοδος της ζωής σας, μια περίοδος που προσφορά στην υγεία. Πριν από λίγο, δώσατε τον όρο του ένα στρατιώτη που είναι η ύψιστη υπόσχεση προς την πατρίδα και καλέστε να συνεχίσετε την υψηλή αποστολή των ενόπλων δυνάμεων ανταποκριμόμενη στις προσδοκίες και στην εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά να προσωπήσω σήμερα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων τους νέους στρατεύσεις της 4ης 2017 του στρατούς χρειάζεται της πολεμικής αεροπορίας. Που έδωσε τον όρκο ή υπόσχεση πίστης και αποσύρωση στην πατρίδα. Νέοι στρατιώτες και ερμηνείτες, η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό της ζωής μας. Ολοκληρώνοντας τη βασική σας εκπαίδευση, αποδείξατε στους φίλους, στις οικογένειές σας, αλλά περισσότερο στον εαυτό σας, ότι είστε δυνατοί, ικανοί και άξιοι να επενδύσετε με πίστη και αποσύρωση στην πατρίδα. Στη διάρκεια της θητείας σας, δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσετε, αλλά και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας, υπηρετώντας καθημερινά το εθνικό συμφέρον και συνεισφέροντας το κοινωνικό σύνολο. Ο χρόνος που θα υπηρετήσετε αποτελεί μοναδική ευκαιρία που θα σας προσφέρει εμπειρίες, μια διαφορετική φιλοσοφία, ένα νέο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των προβλήσεων της ζωής και θα σας κάνει πιο όρημους και έτοιμους για το στίβο της μετέπειτα απορίας σας στην κοινωνία.
Κοινωνία Υπηρεσιών Υποστήριξη Αμήνης Αεροδρομίου Κωνσταντάκη Δήμητρας. Σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, πέρασε επίδειξη. Διατάξτε!